ήρθαμε εδώ για τον απολογισμό του 2016. Αντί για απολογισμό, ουσιαστικά είδαμε ένα προεκλογικό μανιφέστο για το τι θα γίνει, όχι την επόμενη πενταετία, μετά από 15 χρόνια στην αυπακτία. Και από την άλλη, είδαμε και αντί τον απολογισμό, πάλι κριτική, μεταμανίας κριτική, στις προηγούμενες δημοτικές θητείες. Ο λόγος του κυρίου Σαμαντά και του κύριου Καρακώστα πραγματικά είναι αντιπροσωπευτικός αυτής της μανίας. Τι έγινε λοιπόν σήμερα? Σήμερα λοιπόν τα ισοπαίδωσε όλα η Δημοτική Αρχή, τα οικειοποιήθηκε και όλα, οικειοποιήθηκαν μελέτες και έργα, τα οποία είχαν ξεκινήσει από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο βιολογικός της Άνω Χώρας. Ξεκίνησε από το Δήμο Αποδοτίας, συνεχίστηκε με επιπλέον προσπάθειες από το Δήμο Ναυπακτίας για να φτάσουμε σήμερα να υλοποιηθεί και να λέει εμείς το κάναμε, η σημερινή Δημοτική Αρχή, η υδροδότηση δυτικών συνοικιών. Τι ίδια ιστορία. Ξεκίνησε από το παρελθόν, εμείς το φτιάξαμε. Τι άλλο. Πήραν όλα τα έργα, γήπεδα, Γαβρολίμνης, Λιγιά, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εμείς το υλοποιήσαμε. Το έργο για το οικόπεδο, τα χρήματα για το οικόπεδο του Τρίτου Δημοτικού. Είναι εγγεγραμμένη σε κάθε προϋπολογισμό. Επειδή ήμουν αυπακτίας, όχι, λέει, την τελευταία στιγμή τα δώσατε. Τα πάντα μέχρι, ειλικρινά δεν θα το φανταζόμουν ποτέ, το αθλητικό καλαντάρι τα πήρε όλα ο κύριος Ύψας, όλα τα έκανε αυτός, και φυσικά ο κύριος Σαμαντάς έφτασε να πει μέχρι το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό ιατρείο το δημιούργησε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Πλήρης ισοπαίδωση, τα πήραν όλα δικά τους, με αγνωμοσύνη για ό,τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, όταν με αιματηρές προσπάθειες να στήσουμε αυτό το Δήμο Ναυπακτίας και να το παραλάβετε στην κατάσταση που τον πήρατε. Σε άριστη δηλαδή κατάσταση, σήμερα και με τα λεγόμενα του ορκωτού λογιστή. Μετά άλλη προσπάθεια, στρογγυλέψαμε τα πράγματα, υπάρχει και άλλη συνιστόσα. Ναι, λέει ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, αναγκαστήκαμε να σπάσουμε τους διαγωνισμούς και να κάνουμε αναθέσεις για να πάρουν δουλειά και οι ντόπιοι, οι ηλεκτρολόγοι. Τα 70 χιλιάρικα που έπρεπε να γίνουν σε διαγωνισμό, ναι, τα σπάσαμε ανά 15 χιλιάδες για να τα πάρουν οι ντόπιοι ηλεκτρολόγοι. Και έρχεται ο κύριος Ύψας και τι λέει? Οι ντόπιοι ηλεκτρολόγοι είναι ανίκανοι να πάρουν άλλες διοργανώσεις. Άκουσον. Ο ένας ράβει, ο άλλος ξυλώνει. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που υπόθηκε σήμερα. Και μάλιστα το επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος. Αυτά, λέει, τα είχαν πάρει και οι προηγούμενοι τα είχαν αναθέσει στα ηλεκτρολογικά και οι προηγούμενοι. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο, κύριε Ζαμπάρα. Έχετε δίκιο. Κύριε Σύψα, η αλήθεια πονάει. Η αλήθεια είναι ότι πονάει. Κύριε Σύψα, ακούστε και παρακαλώ τον ομιλητή. Ο κύριος Γούλας αναρωτήθηκε. Κύριε Κούκουνα, λίγα ησυχία. Σας παρακαλώ, να τελειώνω. Ο κύριος Γούλας αναρωτήθηκε για όλες αυτές τις απευθείας αναθέσεις που έγιναν για την Όστος, αν όντως έγιναν. Φυσικά και έγιναν, είναι στο διάβια, ήδη πληρώνονται τα περισσότερα και ξέρετε πότε έγιναν. Δύο μέρες πριν αρχίσει η έκθεση της Νόστος, ανέβηκαν στο διάβια οι αναθέσεις. Να μην προλάβει καν η αντιπολίτευση να κάνει έλεγχο σε αυτά. Και η μοκέτα 12.000 ευρώ ανατέθηκε σε αυτόν που πήρε και την κατασκευή της τέντας και τον εξοπλισμό. Όλα αυτά είναι διαφάνεια, την οποία ο κύριος, η Δημοτική Αρχή, υπερασπίζεται με πάθος μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και τι άλλο να πω, αντιφάσεις η μία μετά την άλλη. Πέρα από τους ικανούς από τη μία ηλεκτρολόγους, ανίκανους από την άλλη ηλεκτρολόγους, να πω ότι καμία μελέτη δεν βρήκε αυτή η Δημοτική Αρχή. Μα καμία απολύτως. Άντε έκανε λίγο σκόντο, ο Δήμαρχος μας είπε για το πολιτιστικό μονοπάτι, την οποία όμως και αυτή ο κύριος Καρακώστας είπε, όχι, δεν την είχατε ολόκληρη, λείπανε και εκεί κομμάτια, εμείς το κάναμε και αυτά.
Ελάτε όμως που για το κυκλοφοριακό, τι είπε ο Δήμαρχος. Τρεις, λέει, κυκλοφοριακές μελέτες πήραμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και εδώ και 3,5 χρόνια έχουν αναθέσει σε συγκοινωνιολόγο να ενώσει αυτές τις μελέτες. Από τη μία δεν πήραμε τίποτα, από την άλλη αυτά προσπαθούμε να τα αλλάξουμε και πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Και φυσικά αναθέτουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Ξέρουμε που πληρώνουμε και έχουν βρει και ένα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί αυτά δεν τα περνάνε ως έργα, δεν τα περνάνε ως μελέτες, τα περνάνε ως υπηρεσίες και ως εργασίες. Και ξέρετε και τι άλλο ωραίο τρόπο έχουν βρει. Τα περισσότερα τα βάζουν κάτω από 5.000 ευρώ, να μην πηγαίνουν καν στον επίτροπο για έλεγχο. Θα κλείσω, γιατί πραγματικά πρέπει να σεβαστούμε τους προέδρους που είναι εδώ και τους φορείς, και θα κλείσω με το εξής. Ο συνάδελφος, ο κύριος Σαμαντάς, κατηγόρησε το δημαρχοκεντρικό σύστημα τύπου Ερτογάν, επιθητείας Μπουλέ. Σήμερα ζούμε σε ένα άλλο σύστημα. Αγαπητοί συνδημότες, σήμερα λοιπόν ζούμε το σύστημα που ο ένας αντιδήμαρχος κατηγορεί τον άλλον. Ω, εγώ εκείνο, δηλαδή βρίζονται μεταξύ τους, κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Φαντάζομαι έχετε γίνει αποδέκτες τέτοιων καταγγελιών, και μάλιστα δεν είναι ότι τα λένε κιόλας στο ψιθυριστά και στο καφενείο, τα λένε και δημόσια. Όχι μόνο τα γράψεις στο ίντερνετ, αλλά τα πιστεύεις κιόλας αυτά, Μαρία. Μπράβο. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σαμαντάς λοιπόν, πριν λίγο καιρό, είπε ότι επειδή δύο της συμπολίτευσης δεν ψήφισαν μια πρόταση της Δημοτικής Αρχής, είπε ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πάσχει από την νόσο των πιλότων και ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κύριος Ράπτης, πάσχει από την νόσο των διτών. Φαίνεται ο κύριος Ράπτης δεν έχει ακόμα θεραπευτή. Δεν έχει θεραπευτή, φαίνεται, ο κύριος Ράπτης, και γι' αυτό απουσιάζει. Βλέπω κύριε Πρόεδρε. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Πονάει βέβαια, κύριε Σύψα, αλλά μάθει να σέβεστε. Κύριε Σύψα, ακούτε. Κύριε Σύψα, κύριε Μπουλέ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Όχι. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπετε ότι η αλήθεια δυστυχώς πονάει πραγματικά. Δεν μπορούν ούτε να την ακούσουν, όχι να δεχτούν την κριτική, ούτε να ακούσουν κριτική. Αυτό είναι λοιπόν το σύστημα που ζούμε σήμερα. Ακριβώς αυτό, ο κάθε αντιδήμαρχος κάνει ό,τι θέλει, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, πραγματικά, και είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού που είπε και ο κύριος Σαμαντάς. Και φυσικά θα πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Καρακώστας προσπάθησε να πείσει ότι ο κύριος Λουκόπουλος θα μείνει στην ιστορία ως δήμαρχος. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Λουκόπουλος μπορεί να μείνει στην ιστορία ως καλός άνθρωπος, όμως πλέον έχει καταγραφεί στη συνείδηση των δημοτών ότι δεν κάνει για δήμαρχος. Και αυτό ακούγεται από τη μία ως την άλλη άκρη της ναυπακτίας.